Είμαστε μία ανάσα πριν τις 11 εδώ, ζωντανά σε ώρα αιχμής. Βλέπετε τους τρόπους επικοινωνίας και με την εκπομπή αλλά και με το ΚΕΘΕΑ. Σας ευχαριστώ και για τα μηνύματα. Κυρία Σκλάβου, σας διέκοψα στο προηγούμενο μέρος. Θέλω λίγο να σταθούμε και σαν εκπαιδευτικός. Σας έχουν πει λοιπόν μαθητές ότι ανά πάσα ώρα και στιγμή μπορούν να βρουν ναρκωτικά και στην πόλη του Ηρακλείου, γενικότερα σε κάθε περιοχή της Κρήτης, γιατί αυτό δεν είναι ένα θέμα που αφορά μόνο το Ηράκλειο. Υπάρχουν γνωρίσματα που μπορεί να κινητοποιήσουν έναν γονέα ή έναν εκπαιδευτικό? Μπορούν να υπάρχουν, μπορεί και να μην υπάρχουν. Το βασικό είναι, νομίζω, ο μαθητής να αισθάνεται ότι βρίσκεται σε ένα περιβάλλον ασφάλειας και να μιλήσει ο ίδιος σε κάποιο δάσκαλο, στον καθηγητή του, σε έναν άνθρωπο. Συχνά μπορεί να μην είναι και ο γονιός, να απευθυνθεί σε κάποιο καθηγητή του. Γιατί εγώ που κάνω μάθημα σε μεγάλες ηλικίες, Δευτέρα, Τρίτη ηλικίου, τα παιδιά σε αυτές, οι άνθρωποι σε αυτές τις ηλικίες έχουν απολύτως και τον κοινωνικό κώδικα. Μπορούν να ελέγξουν δηλαδή τι θα πούν, τι θα κάνουν γνωστό, τι θα ωρεοποιήσουν μέσα σε ένα πλαίσιο. Και ακόμα κι αν εγώ ή κάποιος συνάδελφος δούμε μία συμπεριφορά που δεν την κρίνουμε πολύ φυσιολογική ή πολύ αναμενόμενη, πιο σωστά, πάλι δεν μπορούμε να παρέμβουμε τσαλακώνοντας τη ζωή του άλλου ανθρώπου ή επεμβαίνοντας. Παρεκτός αν σου έρθει, ας πούμε, ο μαθητής μια μέρα με σημάδια, με μελανιές, αλλά αν φτάσουν εκεί τα πράγματα, θα έχουν γίνει και άλλα νωρίτερα. Δηλαδή, το θέμα δεν είναι αν μπορεί ο δάσκαλος να παρέμβει, σαν να είναι μηχανισμός πρόνοιας. Το θέμα είναι η σχέση που διαμορφώνεται, αν ο μαθητής δηλαδή μπορεί να ακουμπήσει σε ένα δάσκαλο και κυρίως, το ακόμα σπουδαιότερο για μένα, που συνήθως δεν το συνδέουμε, ποιο είναι το σχολείο. Το σχολείο τα τελευταία πολλά χρόνια φτωχαίνει από μαθήματα. Γεμίζει δράσεις και δραστηριότητες και φτωχαίνει από μαθήματα. Δηλαδή, δεν μας νοιάζει πια να μάθει ο κόσμος γράμματα, αρκεί να είναι φρόνιμη σε ένα πλαίσιο, εξάωρο, εφτάωρο, ό,τι είναι, να πάρει κάποια στοιχεία, να πάμε και μια εκδρομή, να κάνουμε και ένα πρόγραμμα με κάποια μετακίνηση, κάνουμε και ένα Εράσμους ή τέλος πάντων διάφορες φόρμουλες και φτάνουμε στο αφού που είπαν εδώ νωρίτερα οι συνομιλητές. Όταν μια κοινωνία ξεκινάει από το αφού, είναι ήδη θέση ήττας. Αφού δεν θα μάθεις γράμματα, κάνε και 2-3 πραγματάκια. Αφού δεν έχει σωτηρία, τουλάχιστον να περιορίσουμε την παραβατικότητα. Mm-hmm. Όταν ξεκινάει η απλή επιχειρηματολογία από το αφού, είμαστε ήδη σε λάθος κατεύθυνση. Είπε νωρίτερα η κυρία Φουντά, η κοινωνία να προσδιορίσει, να υπερασπιστεί το δικαίωμα του ανθρώπου να αλλάζει. Αυτό είναι πάρα πολύ βασικό πράγμα και αυτό παλεύει και η εκπαίδευση. Και αυτό είναι η βασική δομή του ευρωπαϊκού διαφωτισμού τους τελευταίους 3 αιώνες. Το βελτιώσιμο του ανθρώπου. Πάνω σε αυτή την αντίληψη είναι χτισμένη όλο αυτό το οικοδόμημα που το αναγνωρίζουμε ως δυτική κοινωνία. Αν δυτική κοινωνία σημαίνει ανθρωπισμό, σημαίνει ελευθερία, τι σημαίνει τελικά? Δυνατότητα να αλλάζεις, να γίνεσαι καλύτερος. Και φτάνουμε στον 21ο αιώνα να αμφισβητούμε τα προαπαιτούμενα χωρίς να έχουμε πετύχει την απόλυτη διάχυση. Δηλαδή είμαστε σε μια κοινωνία που το δικαίωμα του να αλλάζεις προς το καλύτερο δεν το έχουν όλες οι κοινωνικές ομάδες. Και αντί να δούμε πώς αυτό θα διευρυνθεί, πώς η επιστήμη θα διαχυθεί στην καθημερινότητα του ανθρώπου, το μαζεύουμε από όπου μπορούμε και φτάνει τελικά να το αμφισβητούμε κιόλας. Αυτό είναι η εκπαίδευσή μας πια, με χαμηλή πίστη, δεν την πιστεύουμε την εκπαίδευση και βάλετε με πάρα πολλούς τρόπους, σας λέω το πιο απλοϊκό παράδειγμα. Ίσως να μην είναι το μείζον, είναι όμως ευκρινές. Η τρίτη ηλικίου τώρα
έχει 3 μαθήματα γενικής παιδείας. 3 μαθήματα. Όταν αποφοιτήσαμε εμείς, δεκαετία του 80, η τρίτη λυκείου είχε 12-13 διδακτικά αντικείμενα. Γιατί καταργήθηκαν τα μαθήματα? Στο όνομα της ευκολίας? Ποιος τη ζήτησε αυτή την ευκολία που είναι ισοδύναμο της απομόρφωσης? Για να μην πάμε παρακάτω τα πράγματα και βάλουμε πιο βαθιά το μαχαίρι της ανατομίας. Σημαντικά θέματα. Θέλω να πω, είναι συγκοινωνούντα δοχεία. Δεν μπορείς να μιλάς σε μια κοινωνία για πρόνοια και για κοινωνική μηχανή, αν δεν έχεις και την εκπαίδευση. Από την προσχολική αγωγή σε όλα τα στάδια. Τη στήριξη της οικογένειας. Ποια είναι αυτά τα 2 νεαρά παιδιά που κάποια στιγμή ζευγαρώνουν και γεννάνε ένα παιδί? Ποιος ξέρει τι γίνεται πίσω από τις πόρτες? Έτσι. Και ποιανού είναι τελικά τα παιδιά? Τα παιδιά είναι αυτών που τα γεννάνε? Ποιανού είναι τα παιδιά? Δηλαδή είναι μια αλυσίδα ζητημάτων που δεν έχουμε το θάρρος να τα δούμε συνολικά. Όταν τα βλέπουμε μεμονωμένα, στην καλή περίπτωση κάτι μπορεί να σώσουμε, συνολικά δεν θα απαντήσουμε. Αν τα δούμε δομικά στην ουσία τους, τότε έχουμε τις περισσότερες πιθανότητες να καταλάβουμε τουλάχιστον τις παθογένειες και να διεκδικήσουμε, γιατί όλα αυτά είναι και ένα ζήτημα πολιτικής επιλογής. Η επιστήμη έχει μιλήσει, η κοινωνική εμπειρία έχει μιλήσει και μιλάνε, γιατί όλα είναι υπό διαμόρφωση. Έχεις όμως και ένα πολιτικό πλαίσιο, ένα οικονομικό πλαίσιο, μια ιστορική συγκυρία. Δηλαδή είναι 2 τα μέτωπα. Μάλιστα. Θέλω σε αυτό το σημείο να καλησπερίσω την κυρία Αργυρό Παπαδάκη, εργαζόμενη στο ΚΕΘΕΑ Αριάδνη από τη Μονάδα Εφήβων. Καλησπέρα σας, κυρία Παπαδάκη. Καλησπέρα. Δεν ξέρω αν παρακολουθείτε από την αρχή την εκπομπή. Στόχος απόψε είναι να αναδείξουμε το τι ακριβώς κάνει το ΚΕΘΕΑ, αλλά και το πόσο αλλάζουν τα δεδομένα με αυτήν τη νέα ψυχιατρική μεταρρύθμιση και το νέο νομοσχέδιο που προωθείτε. Θέλω λίγο να περιοριστούμε στο δικό σας αντικείμενο, στη Μονάδα Εφήβων. Τι ακριβώς προσφέρει η Μονάδα Εφήβων του ΚΕΘΕΑ? Ναι. Εννοείται ότι παρακολουθούμε πολύ ενδιαφέρον την συζήτηση που έχετε σήμερα και οφείλω να πω και ένα ότι είμαι και αρκετά υπερήφανη για αυτό που λένε τώρα και οι συνάδελφοι και ο Ανδρέας και η Αργυρό και η κυρία Σκλάβου. Εγώ θα σας πω, πιο πολύ θέλω να μιλήσω σαν πολίτης, σαν μητέρα και μετά σαν εργαζόμενη και σαν υπεύθυνη της Μονάδας Εφήβων του ΚΕΘΕΑ. Να σας περιγράψω λίγο το δίπως είναι η κατάσταση αυτή που επικρατεί στη μονάδα μας, που οι περισσότεροι ενδεχομένως να τη βλέπετε μέσα από τις τηλεοράσεις και μέσα από τις ενημερώσεις, ας πούμε, που έχουμε, όσον αφορά την νεανική παραβατικότητα. Φαντάζομαι το έχετε δει ότι... Βεβαίως. Ναι, που είναι κάθε μέρα υπάρχει ένα δημοσίευμα, ας πούμε, για το πόσο έχει αυξηθεί η παραβατικότητα, η βία στα σχολεία και τα σχετικά. Εμάς σκεφτείτε ότι αυτό είναι λίγο πολύ καθημερινότητά μας στην μονάδα. Και για να σας το δώσω και λίγο έτσι με νούμερα, φέτος σκεφτείτε ότι έχουν περάσει την πόρτα της μονάδας των εφήβων γύρω στα καινούργια άτομα, γύρω στα 85 παιδιά. Δηλαδή συγκριτικά με πέρσι υπάρχει μια αύξηση στα αιτήματα ένα 33%. 85 παιδιά με παραβατική συμπεριφορά... κυρία Παπαδάκη. 85 παιδιά που έχουν θέματα εξαρτήσεων. Εξαρτήσεων. Από αυτά είναι, ναι, δηλαδή περίπου το 65 είναι στα παράνομα. Άρα μιλάμε για 85 παιδιά ανήλικα. Ναι, ξεκάθαρα η μονάδα και καλά το λέτε. Αυτό απευθύνεται σε έφηβους και νεαρούς ενήλικες που είναι από 13 έως 21. Αυτό είναι το ηλικιακό φάσμα που καλύπτουμε εμείς. Σκεφτείτε λοιπόν ότι έρχονται σε εμάς, ο μέσος όρος δηλαδή ηλικίας προσέλευσης είναι στα 17 χρονών, πάνω κάτω έρχονται. Άρα αυτό πρακτικά σημαίνει, συγγνώμη που σας διακόπτω, ότι αν ένα παιδί έρθει στα 17 μπορεί να έχει γνωρίσει την εξάρτηση από τα 12 ή τα 13. Ωραία. Αυτό ακριβώς συμβαίνει και επειδή σας λέω υπάρχει και μια η έρευνα και η τεκμηρίωση δηλαδή που κρατάει τα στοιχεία και η συνάδελφος η Αθηνά Ηλιοδάκη. Φανταστείτε ότι ο μέσος όρος ηλικίας που ξεκινάει ένα παιδί τη χρήση, τον παράνομο, τη χρήση ουσιών, είναι πλέον στα 14,5. 14,5.
Ναι, δηλαδή μιλάμε για Δευτέρα γυμνασίου. Μιλάμε για παιδιά του γυμνασίου, σωστά. Ναι, ναι, και σας ξαναλέω, έχει ξεκινήσει τη χρήση. Δηλαδή, ουσιαστικά αυτά τα ανησυχητικά σημάδια ή συμπεριφορές υψηλού κινδύνου έχουν ξεκινήσει πιο νωρίς. Μα μιλάμε τώρα για το δημοτικό, έκτη δημοτικού, ώστε ένα παιδί να έρθει σε επαφή στα 14 με τη χρήση. Και σε εμάς πλέον έρχεται προσεγγίσει στα 17, που συνήθως ναι, το έχει αντιληφθεί η οικογένεια. Δηλαδή και στα 17, κυρία Παπαδάκη, έρχεται ένα παιδί που είναι εθισμένο, θα πω για παράδειγμα, στην ηρωίνη ή στην κοκαίνη ή σε χάπια ή σε αλκοόλ. Ναι. Η κύρια ουσία κατάχρησης στα παράνομα εξακολουθεί να είναι με ένα μεγάλο ποσοστό η κάναβη. Δηλαδή, η κάναβη, σωστά. Σκεφτείτε όμως ότι φέτος πάλι, τον τελευταίο καιρό, έχει ανέβει η χρήση της κοκαίνης. Από εκεί που ήταν γύρω στο 1,6 έχει ανέβει στο 10%. Αυτή τη στιγμή δηλαδή τα περισσότερα αιτήματα που έχουμε στη μονάδα είναι για παιδιά που είναι, το πιο μικρό είναι στα 15 με την κοκαίνη. 15 με την κοκαίνη. Είναι πραγματικά τραγικό. Ένα παιδί 15 ετών να κάνει χρήση κοκαίνης. Ναι. Άρα εδώ αντιλαμβανόμαστε αυτό που ακούγαμε νωρίτερα και από την κυρία Σκλάβο, ότι εγώ δεν έχω αντιληφθεί κάτι στο σχολείο, αλλά ακούω από τους μαθητές, ότι αυτή είναι μια κοινή αλήθεια που το μόνο εύκολο, ας πούμε, στην Κρήτη του 2023 είναι ένα 15χρονο να βγει έξω στο δρόμο και να αγοράσει κοκαίνη ή οποιοδήποτε ναρκωτικό. Δυστυχώς. Υπάρχει η εύκολη πρόσβαση, γίνεται έτσι κι αλλιώς και με έναν εντός αγωγικών νόμιμο τρόπο με τα διάφορα σκευάσματα που πουλούνται, όπως ακούσατε αυτά τα περιστατικά στην Αλικαρνασσό με τα παιδιά. Δηλαδή το πιο εύκολο αυτή τη στιγμή είναι η πρόσβαση στις ουσίες από τους ανήλικους χρήστες. Να πω όμως ότι και κυρίως ο τζόγος επίσης παρατηρείται σε εμάς να αυξάνεται, ειδικά με την καραντίνα, ενώ ας πούμε το διαδίκτυο και το αλκοόλ ας πούμε τώρα ότι είναι στα ίδια ποσοστά. Αφορμή όμως τώρα με το νομοσχέδιο, δηλαδή εγώ εκεί ήθελα λίγο να πω ότι εμείς είμαστε ήδη μια υποστελεχωμένη μονάδα. Είμαστε μόνο 2 μέλη του προσωπικού, εγώ δηλαδή και η Ειρήνη Ψαλτάκη. Και επειδή τώρα είναι και η κυρία Σκλάβου που είναι θελόντρια, έχουμε και εμείς, φανταστείτε, την Κατερίνα την Κοκοτάκη, μια κοπέλα 22 χρονών που έρχεται να μας βοηθήσει και αυτή με τον τρόπο της, γιατί βλέπει όλο αυτό που συμβαίνει. Και φανταστείτε, δηλαδή, αυτή είναι η βοήθεια. Δεν έχουμε καμία βοήθεια από το κράτος. Αντί δηλαδή ουσιαστικά, όπως ακούστηκε και προηγουμένως, να μας ρωτήσει, να μας πει, ας πούμε, όλα αυτά που τα στοιχεία που υπάρχουν, πώς μπορούμε να βοηθήσουμε με τους έφηβους. Οι έφηβοι, σκεφτείτε, δεν υπάρχουν πουθενά στο νομοσχέδιο. Δεν αναφέρονται πουθενά. Και το μόνο που ήθελα και εγώ λίγο να τοποθετηθώ και το κάνατε εσείς σωστά όσο αφορά, ας πούμε, τον ΟΚΑΝΑ, μα εμείς δεν κάνουμε συγκρίσεις για όνομα του Θεού, ας πούμε, ποιο πρόγραμμα είναι καλύτερο. Απλά υπάρχει μία τάση προς την φαρμακευτικο-ιατρική προσέγγιση. Αυτό είναι λίγο, δηλαδή ηγείται, αυτό θα ηγηθεί στο νομοσχέδιο. Αυτό είναι που μας τρομάζει. Ότι δεν μπορούν, ας πούμε, όλα να θεωρούνται η εξάρτηση, ας πούμε, μία χρόνια υποτροπιάζουσα νόσος και σου λέει θα σου δώσω εγώ το φάρμακο, ας πούμε, και θα στο ρυθμίσω και ξεχνάμε όλους τους άλλους τους κοινωνικούς παράγοντες, ψυχοκοινωνικούς. Μάλιστα. Είναι συγκλονιστικά αυτά που μας λέτε. Δηλαδή, δεν πέφτουμε από τα σύννεφα, δεν πέφτουμε από τα σύννεφα σε καμία περίπτωση. Συγγνώμη, να σας πω κάτι άλλο, γιατί τώρα επειδή το άκουσα και πριν. Ένα άλλο που είναι σε εμάς αξιοσημείωτο είναι ότι για πρώτη φορά έχουν ανοίξει τα σχολεία πόσους τώρα μήνες. Είναι από Σεπτέμβριο, τρεις μήνες. Ωραία, φανταστείτε ότι έχουμε πρώτη φορά τόσα αιτήματα για να παρέμβουμε σε σχολεία. Δηλαδή αυτό δεν το έχουμε ξαναδεί. Στους τρεις πρώτους μήνες μας λένε στα σχολεία του Ηρακλείου ελάτε να παρέμβετε γιατί γίνεται χρήση. Παλαιότερα, ας πούμε, μας λέγανε ελάτε να κάνετε μία ενημέρωση και στα παιδιά. Τώρα υπάρχουν, νομίζω ότι είναι, αν δεν κάνω λάθος, είναι γύρω στα 8 ή 10 σχολεία στην πόλη του Ηρακλείου μόνο, έτσι, όχι σε όλα τα άλλα που απευθύνεται και η κινητή μονάδα. Μόνο στο Ηράκλειο μας λένε ελάτε να παρέμβετε γιατί έχουμε ενδείξεις χρήσης.
Δηλαδή δεν μιλάμε για πρόληψη, που αυτό κάπου αναφέρεται, ας πούμε, στο νομοσχέδιο. Εδώ χρειάζεται να υπάρχει μια πολύ συγκεκριμένη στρατηγική για το πώς θα κάνουμε μια έγκαιρη παρέμβαση στην ηλικία των εφήβων και των νεαρών ενηλίκων. Πραγματικά, εμείς αυτό το βλέπουμε και μέσα από το ρεπορτάζ, κυρία Παπαδάκη, όσον αφορά την παραβατικότητα σε μικρότερες ηλικίες, τα περιστατικά ενδοσχολικής βίας, πολλά από τα οποία έχουν καταγραφεί με βίντεο και εδώ στην Κρήτη. Ακούω για πρώτη φορά ότι 8 με 10 σχολεία μέσα σε 3 μήνες μόνο από το Ηράκλειο έχουν ζητήσει παρέμβαση της μονάδας εφήβων. Ναι, και συγγνώμη, σκεφτείτε ότι δυστυχώς δεν μπορούν, εννοείται ότι δεν μπορούμε να παρέμβουμε. 2 άτομα προσωπικού, τώρα μία εθελόντρια να πρωτοκάνουμε τι. Σκεφτείτε ότι έχουμε έτσι και αλλιώς, δηλαδή υπάρχει και έλλειψη πέρα της στελέχωσης, έχουμε και έλλειψη υποδομών. Έχουμε η μονάδα εφήβων είναι στην Μήνος. Και είναι πόσο, είναι 60-70 τετραγωνικά, ας πούμε. Σκεφτείτε ότι δεν χωράμε, εννοείται ότι δεν χωράμε. Κάνουμε σε βάρδιες, ας πούμε, τις ομάδες τους γονείς για να μπορούμε να εξυπηρετήσουμε όλο αυτόν τον κόσμο. Και παρόλα αυτά, σας λέω, δεν ενισχύεται και δεν αναφέρεται πουθενά στο νομοσχέδιο η προσέγγιση και η παρέμβαση στους εφήβους. Άρα ουσιαστικά το νομοσχέδιο αφήνει στον αέρα τελείως αυτή τη σημαντική δομή που ανήκει στο ΚΕΘΕΑ Αριάδνη όσον αφορά τη μονάδα εφήβων. Ορθώς το υπογραμμίζετε και αντιλαμβανόμαστε και το σημαντικό έργο το οποίο επιτελείτε. Δεν ξέρω αν θέλετε να πείτε κάτι τελευταίο, κυρία Παπαδάκη. Εγώ τι άλλο να πω. Είναι το πιο σημαντικό για μένα, είναι, γιατί το είπαν και οι συνάδελφοι, δεν είμαστε αυτή τη στιγμή προς Θεού για να υποστηρίξουμε τη θέση μας. Εμείς, κουτσά στραβά, κάτι θα κάνουμε. Πείτε μου όμως τι θα κάνουμε με όλο αυτό το πληθυσμό και αυτή την κατάσταση που αρχίζει και επικρατεί εκεί έξω. Πώς θα βοηθήσουμε, πώς θα το βοηθήσουμε, τι μπορούμε να κάνουμε. Έχετε αυτό δίκιο. Ναι. Σας ευχαριστώ θερμά, κυρία Παπαδάκη. Και εγώ. Καλή συνέχεια. Να είστε καλά. Πραγματικά συγκλονιστικά τα δεδομένα αυτά που ακούσαμε από την κυρία Παπαδάκη όσον αφορά τα ναρκωτικά σε αυτές τις ηλικίες, τις μαθητικές ηλικίες. Είστε στον δρόμο εδώ και πάρα πολύ καιρό, κυρία Φουντά. Βλέπουμε κινητοποίησεις, βλέπουμε ότι και φορείς, ανθρώπους της κοινωνίας, είστε ικανοποιημένοι από τις θέσεις που έχετε πάρει από το κομμάτι της αυτοδιοίκησης, ας πούμε, εδώ. Γιατί νομίζω ότι αυτό είναι ένα θέμα που δεν αφορά μόνο την ΕΛΜΕ, τους μαθητές, τις οικογένειες, το ΚΕΘΕΑ. Είναι ένα θέμα που αφορά ολόκληρη την κοινωνία και χαμογελάτε. Δεν είστε ικανοποιημένοι με τις θέσεις και τις απόψεις που παίρνετε από την τοπική αυτοδιοίκηση. Να σας πω πρώτα απ' όλα ότι η οποία θα μπορούσε να βάλει ανάχωμα, ναι, σε όλο αυτό, διεκδικώντας. Εμείς έχουμε ζητήσει από όλα τα Δημοτικά Συμβούλια και από το Περιφερειακό Συμβούλιο Ομοσπονδία Οικογένειας να τοποθετηθούν για το ζήτημα, για τις ανάγκες της τοπικής κοινωνίας. Και με έναν τρόπο, αν θέλετε, να διεκδικήσουν και την ενίσχυση των προγραμμάτων που ήδη υπάρχουν και χρειάζονται ενίσχυση, όπως ακούσαμε και τη συνάδελφο την Αργυρό. Τώρα, το αν και ποιος θα το κάνει, αυτό θα το δείξει, θέλω να πω, η πορεία. Εμείς είμαστε πολύ ικανοποιημένοι από την ανταπόκριση των μαζικών φορέων. Δηλαδή των συλλόγων εργαζομένων, των συλλόγων γονών και κηδεμόνων από τα σχολεία, των συλλόγων των εκπαιδευτικών. Γιατί, αν θέλετε, αυτή είναι η φυσική μας σύμμαχη. Την τοπική κοινωνία αφορά η εξάρτηση, την τοπική κοινωνία αφορά το δικαίωμα στη δημόσια υγεία και επειδή πρόσφατα κάναμε και μία σύσκεψη 28 του μήνα στο εργατικό κέντρο, έτσι η ανταπόκριση ήταν πολύ ικανοποιητική και φτιάξαμε, αν θέλετε, μία συμμαχία για να δώσουμε το παρακάτω στις κινητοποιήσεις. Αυτό που ήθελε έτσι με την ευκαιρία και ακούγοντας την Αργυρό, την αγωνία της με την υποστελέχωση, είναι να τονίσω το εξής. Εμείς, κύριε Δασκαλάκη, δεν ζητάμε να αποσυρθεί απλά το νομοσχέδιο και να μείνει κατά τα άλλα όπως έχει το πράγμα. Εμείς φωνάζουμε εδώ και καιρό για την υποχρηματοδότηση και την υποστελέχωση που είναι όντως τραγική κατάσταση. Τώρα περιγράψαμε πόσες ανάγκες υπάρχουν στους εφήβους, στα σχολεία, σε ένα πολύ μεγάλο νομό όπως το Ηράκλειο και να σας πω ότι αυτές τις ανάγκες εξυπηρετούν 5 άνθρωποι. Και με τα κέντρα, από το ΚΕΘΕΑ εννοώ, και με τα κέντρα πρόληψης στη χώρα μας να λειτουργούν χωρίς θεσμικό πλαίσιο. Και με ένα νομοσχέδιο που έρχεται να τους αφήσει εκτός. Επίσης, να σας πω ότι, γιατί λέμε, δεν διεκδικούμε τις θέσεις εργασίας μας, αλλά αν θέλουμε να διεκδικήσουμε κάτι καλό για τους εξυπηρετούμενούς μας, πρέπει να είμαστε εκεί.
πάνω από τους μισούς είμαστε με σχέσεις ορισμένου χρόνου. Και πριν έλεγε εδώ η Αργυρό και ο Ανδρέας ότι αυτό που διαφοροποιεί τη θεραπεία και την κάνει αποτελεσματική είναι η σχέση. Εμείς φτιάχνουμε σχέση σχεδόν συγγενική, διαρκείας, χρόνων. Γιατί η απεξάρτηση δεν γίνεται σε μια μέρα. Άρα λοιπόν το να είμαστε και εργαζόμενοι, αν θέλετε, με 12 μήνες και 6 μήνες συμβάσεις. Σήμερα το απόγευμα είδαμε την ανανέωση των συναδέλφων επικουρικών για ακόμα 6 μήνες. Άρα ένας συνάδελφός μας θα πάει στους εξυπηρετούμενους, στους θεραπευόμενους τους που δίνουν τη μάχη τους, να τους πει ότι είμαστε εδώ για 6 μήνες ακόμα. Άρα λοιπόν εμείς θέλουμε μόνιμο προσωπικό και στελέχωση, όχι μόνο να αποσυρθεί το νομοσχέδιο. Και από αυτή την πλευρά, ναι, διεκδικούμε τις θέσεις εργασίας μας, όχι όμως από την πλευρά που το βάζει ο Υπουργός, ότι ξεβολεύονται οι εργαζόμενοι του ΚΙΘΕΑ, γι' αυτό και διεκδικούν. Οι εργαζόμενοι του ΚΙΘΕΑ, άλλωστε, ξέρετε, είμαστε και επιστήμονες και έτσι και προσωπικά εμένα με ενοχλεί κάπως η επιστήμη μου και επιστημονικές προσεγγίσεις που παγκόσμια έχουν βρεθεί αποτελεσματικές να διαγράφονται σε μία μέρα, μιλάω για το μοντέλο της θεραπευτικής κοινότητας και του ΚΙΘΕΑ, να διαγράφονται σε μία μέρα από ένα νομοσχέδιο. Από όποια λοιπόν πλευρά να το δεις, από την πλευρά του εργαζόμενου, του επιστήμονα, του συνανθρώπου, από όποια πλευρά και να το δεις, το νομοσχέδιο αυτό είναι επικίνδυνο και θα την πληρώσει η τοπική κοινωνία και εμείς και τα σπίτια μας. Από τον τρόπο με τον οποίο μιλάτε, κυρία Φουντά, φαίνεται και η επιστημονική σας κατάρτιση, φαίνεται και το επίπεδο παρεχόμενων υπηρεσιών. Το υπηρεσιών το βάζω σε εισαγωγικά, γιατί εδώ μιλάμε για στήριξη ανθρώπων που δεν είναι τραγικό να το πούμε, παλεύουν και φλερτάρουν με το θάνατο. Φλερτάρουν με την ίδια τους τη ζωή, φλερτάρουν με τις ανθρώπινες σχέσεις, φλερτάρουν με την επαγγελματική τους αποκατάσταση και το μέλλον τους. Και η εξάρτηση ένας κοινωνικός θάνατος είναι, ξέρετε. Έτσι, γιατί ακριβώς, έτσι ακριβώς. Και οι ουσίες που δεν σκοτώνουν, σε σκοτώνουν κοινωνικά. Κύριε Κουφάλη, ακούγοντας όλα αυτά και με το μέγεθος του προβλήματος, πόσο σημαντική είναι να ισχυροποιηθεί ακόμα αυτή η δομή του ΚΙΘΕΑ? Σίγουρα και εγώ τώρα μετά από τόσα χρόνια που απέχω ακούγοντας αυτά τα στοιχεία από το τμήμα εφήβων, γιατί και εγώ έχω 2 παιδάκια, σοκάρομαι και εγώ ίδιος δηλαδή που το ακούω αυτή τη στιγμή. Παιδιά δηλαδή από 15 ετών κάνουν κοκαίνη στο Ηράκλειο, ναι, στην Κρήτη. Συζητάμε. Και αυτό που αντιλαμβάνομαι είναι ότι όλα αυτά τα χρόνια υπάρχει αυτή η μάχη, αυτός ο πόλεμος, η μάχη ενάντια στις εξαρτήσεις, ο πόλεμος κατά των ναρκωτικών και αυτή τη στιγμή όλοι παίρνουμε θέση. Πού βρισκόμαστε σε αυτόν τον πόλεμο, δηλαδή ποια θέση παίρνουμε, με ποιο μέρος είμαστε. Και έρχεται λοιπόν και η πολιτεία, από ό,τι καταλαβαίνουμε όλοι, με ένα νομοσχέδιο και παίρνει και αυτή μια θέση. Και θα είναι καλό να βγουν άνθρωποι, γιατί δεν βλέπω να βγαίνουν και όπως βγαίνουμε όλοι εμείς και μιλάμε, να βγουν και αυτοί και να πούνε ότι το κάνουμε γι' αυτό και γι' αυτό τον λόγο. Να βγουν και να μας πούνε ότι ξέρετε κάτι, εμείς δεν είμαστε ενάντια στις εξαρτήσεις. Τι θέλουμε τις εξαρτήσεις? Μας εξυπηρετούν. Θέλουμε ανθρώπους που να μην είναι αφυπνισμένοι. Θέλουμε ανθρώπους που να μπορούμε να τους κατευθύνουμε πιο εύκολα. Έτσι. Το θα ήθελα εγώ πιο πολύ να ακούσω. Κύριε Δασκαλάκη, αυτή τη στιγμή, με βάση αυτά τα δεδομένα, με βάση αυτούς τους αριθμούς που αποτυπώνουν σε τι κατάσταση έχει περιέλθει η σημερινή κοινωνία, αν αύριο αποδομηθεί εντελώς το ΚΙΘΕΑ, θα μπορούσε αυτό το πρόβλημα να γιγαντωθεί στις τοπικές κοινωνίες? Αν, ας πούμε, μπει ένας ιδιώτης, γιατί δεν είναι όλες οι οικογένειες που έχουν τη δυνατότητα να πάνε να πληρώσουν για να απεξαρτηθεί το παιδί τους? Και εγώ θα σας πω ότι μπορεί να το κάνουν. Μπορεί να πουλήσουν το ότι έχουν και δεν έχουν για να σώσουν το παιδί τους. Τι σημαίνει όμως αυτό για την τοπική κοινωνία, για την τοπική οικονομία, για την ίδια τη ζωή αυτών των οικογενειών, που μπορεί να σώσουν το παιδί τους, αλλά να έχουν καταστραφεί οικονομικά? Ο καθένας ας σκεφτεί, με βάση αυτά που λέτε, δηλαδή, ας σκεφτεί όπως νομίζει. Πάντως, αυτό που παρατηρούμε είναι πρόσφατα, ας πούμε, συμπληρώνοντας και σε αυτά που έλεγε η Αργυρό πριν. Επειδή εγώ είμαι σε έναν χώρο όπου έρχονται ενήλικες. Έρχεται λοιπόν, είναι κάποιος εκεί που έρχεται και μου λέει: Μανώλη, χθες δεν άντεξα και παράγγειλα ναρκωτικά να πιω. Τα παράγγειλε, ήρθα με delivery. Κατέβηκα να τα πάρω και ήταν ένα 13χρονο παιδί. Ντράπηκα, μου λέει. Και για μια στιγμή σκέφτηκα να μην το κάνω. Αλλά τελικά η ανάγκη μου με οδήγησε στο να πάρω. Δηλαδή, ναι,
όλα αυτά που λέμε, αλλά το πρόβλημα φαίνεται να είναι ακόμα πιο οξύ. Πιο οξύ. Δεν ξέρω τι. Τα πράγματα πάντως οδηγούνται, δεν ξέρω πού. Συμβαίνουν τραγικά πράγματα. Λοιπόν, πρέπει να πάμε στο τελευταίο διαφημιστικό διάλειμμα. Θα επιστρέψω με εσάς, κυρία Μαυράκη και κυρία Σκλάβου. Έχω να σας θέσω δύο ερωτήματα που θέτουν και οι τηλεθεατές προς γονείς και εκπαιδευτικούς. Πάμε σε διαφημίσεις και επανερχόμαστε.